Δεν είναι η πρώτη, ίσως και όχι τελευταία φορά που μου θέτετε περίπου τις ίδιες ερωτήσεις και τα ίδια διλήμματα. Να απαντήσω λίγο διαφορετικά σήμερα, λίγο πιο, αν θέλετε, συναισθηματικά. Όταν ανέλαβα πρωθυπουργός σε αυτή τη χώρα, κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν το τεράστιο χρέος, τα τεράστια ελλείμματα, ως σύμπτωμα βέβαια, ως σύμπτωμα του προβλήματος που είχαμε μπροστά μας. Βαθύτερα ήταν ότι δεν είχαμε ανταγωνιστική οικονομία, ότι αγοράζαμε περισσότερα και ξένα από ό,τι πουλάγαμε ελληνικά, ότι ουσιαστικά ήταν σε αργία η αγροτική παραγωγή, ένας τομέας δυναμικός κατά τα άλλα, ενδυνάμει δυναμικός. Ένα μεγάλο μέρος της παραγωγικής, κατά τα άλλα, κοινωνίας ζούσε παρασιτικά από το κράτος, από επιδοτήσεις, από πρόωρες συντάξεις, από εργολαβίες που ποτέ δεν τέλειωναν, από φάρμακα που πληρώναμε πολλαπλά, από προμήθειες αδιαφάνειας, διαφθορά, ρουσφέτη, ο νέος μόνο στο δημόσιο έβλεπε μέλλον, από φοροαπαλλαγές και ανισότητα σε ομάδες όπως είχαμε χαριστικές πράξεις για ασφαλιστικές συμφορές των τραπεζών, ιδιαίτερα προνόμια. Ζούσαμε λοιπόν από ένα κράτος πελατειακό και όχι παραγωγικό. Απ' την άλλη λέγαμε, για αυτό το κράτος μην πληρώνουμε φόρους επειδή είναι άδικοι, μην πληρώνουμε διόδια, μην πληρώνουμε εισιτήρια. Πληρώστε όμως κάτω από το τραπέζι την εφορία, πληρώστε το φακελάκι, πληρώστε το ρηγορόσημο, βγάλετε τα λεφτά σας έξω, να φέρουμε όμως τον επενδυτή να φέρει τα δικά του λεφτά, που ξέρουν από την εμπειρία τους στην παλιά ότι ερχόντουσαν κάποιος για να τους γδάρει, να το πούμε πολύ λαϊκά. Θέλαμε όμως απ' την άλλη και σωστή παιδεία, δικαίως, και δωρεάν παιδεία, δικαίως, και δωρεάν υγεία, δικαίως, και πρόνοια, και κρατικές επενδύσεις σε έργα στην περιφέρεια και όχι μόνο σε υποδομές, δικαίως. Αλλά όλα αυτά μαζί δεν πάνε, κύριε Τσίπρα. Όλα αυτά μαζί δεν γίνονται. Και το κράτος αυτό λύγησε. Γι' αυτό είμαστε αντιεξουσιαστές, γιατί είμαστε ενάντια σε αυτού του τύπου την εξουσία, σε αυτού του τύπου το κράτος. Εμείς θέλουμε ένα κράτος. Όχι μεγάλο και σπάταλο και πελατειακό, σωστό, δίκαιο, με διαφάνεια και βεβαίως να υπηρετεί τον πολίτη με σωστές υπηρεσίες. Αλλά αυτό το κράτος ήταν τεράστιο, συγκεντρωτικό, αναποτελεσματικό, παρασιτικό, πελατειακό. Όταν ανέλαβα λοιπόν, οι αγορές δεν μας δάνειζαν. Το ξέρετε. Δεν μας δάνειζε κανείς από κάποια στιγμή και μετά. Πήγαμε και πήγα εγώ και ζήτησα στήριξη από τους εταίρους μας. Τι είπαμε, πολύ απλά. Δώστε μας χρήματα για να μην καταστραφούμε. Πολύ απλά. Τι είπαν λοιπόν, μετά από δυσκολίες, να σας δώσουμε χρήματα. Για πόσο χρόνο, εσαΐ, σαφώς όχι. Όσο χρειάζεται για να βάλετε τάξη στην οικονομία σας. Αλλά κάντε οικονομίες και μάλιστα βάζοντας τάξη στην οικονομία σας, φτιάξτε και μια οικονομία βιώσιμη για να μην μας χρειάζεστε, για να σταθείτε στα δικά σας πόδια με τις δικές σας δυνάμεις. Αυτό δεν είναι το ζητούμενο, κύριε Τσίπρα, για να φύγουμε από την κηδεμονία? Δηλαδή, αν φύγει το Δουνουτού, η Ευρωπαϊκή Ένωση, ο Παπανδρέου, θα έχει φύγει το χρέος? Θα έχουμε σταθεί στα πόδια μας? Έτσι μονομιάς αυτή είναι η λύση? Νομίζετε ότι θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν? Γιατί μιλάτε σαν να θέλουν αυτοί να μας χρηματοδοτούν. Κάποιοι φαίνουν θεωρίες συνωμοσίας ότι ήθελαν την Ελλάδα υπό εποπτεία. Ποια εποπτεία? Τα λεφτά τους μας δίνουν, κύριε Τσίπρα. Τα δικά τους λεφτά. Και όχι μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φορολογούμενου, αλλά και του Δουνουτού. Ξέρετε τι λένε στο Δουνουτού? Οι χώρες, οι αναδυόμενες. Γιατί δίνουμε σε αυτή την πλούσια χώρα
στην Ελλάδα, το μεγαλύτερο πακέτο μαμούθ που έχει ποτέ υπάρξει στην ιστορία του πλανήτη μας, όταν υπάρχουν φτωχές χώρες στην Αφρική, στη Λατινική Αμερική και στην Ασία που χρειάζονται πολλά περισσότερα ή πολλά λιγότερα, αν θέλετε. Αλλά δεν δίνουμε σε αυτούς. Θέλουν να μας δώσουν τα χρήματα. Θέλουν να απαλλαγούν από την Ελλάδα, κύριε Τσίπρα. Αυτό να το κανονίσετε, να το κατανοήσετε. Και να πω και κάτι άλλο, γιατί είναι πολύ εύκολο να δικάζει κανείς προθέσεις. Εγώ δεν το κάνω στη ζωή μου και σέβομαι την καλή προαίρεση κάθε βουλευτή και κάθε πολίτη αυτής της χώρας. Και θέλω και αυτό να το σεβαστείτε, διότι ποιος δημοκρατικά εκλεγμένος πρωθυπουργός οποιασδήποτε χώρας θα ήθελε να βγαίνει με το δίσκο για να μαζεύει λεφτά από άλλες χώρες. Και να τα ακούει και από πάνω. Να ακούει τα σχόλιανά του. Κανένας δεν το θέλει. Σίγουρα όχι εγώ. Αλλά εγώ δεν το κάνω, αγαπητέ κύριε Τσίπρα, για την πάρτα μου. Το κάνω για την Ελλάδα, το κάνω για τον συνταξιούχο, το κάνω για τον εργαζόμενο, το κάνω για τη μικρομεσαία επιχείρηση, το κάνω για τον καταθέτη, το κάνω για τη νέα γενιά. Σήμερα πονάμε όλοι. Και θα πονάμε αυτά τα χρόνια που έχουμε μπροστά μας. 2-3 δύσκολα χρόνια. Αλλά θα ήταν πολύ πιο δύσκολα αν δεν έτρεχα και αν δεν τρέχαμε να πάρουμε αυτά τα χρήματα. Θέλω να μου πείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, με ειλικρίνεια κάποια στιγμή. Γιατί το έθεσα και στους αρηγούς των κομμάτων. Θέλετε ή όχι τα χρήματα αυτά? Πέστε το. Πέστε το, κύριε Τσίπρα. Τα θέλετε ή όχι? Πολύ καθαρά, όχι μισόλογα. Όχι μισόλογα. Θέλετε να τα διεκδικήσω αυτά τα λεφτά ή όχι? Αν μου πείτε, πάτε φτύστους, τα λέω πολύ λαϊκά, αλλά όλοι να το πούνε, όλοι μας να το πούμε εδώ πέρα, να το κάνουμε. Ξέρετε, πολλές φορές και εγώ το ίδιο αισθάνομαι. Ανθρώπινα. Ας το καλό, λέω, με αυτούς που έχουμε από πάνω μας, στα κεφάλια μας. Αλλά αυτή είναι η υπεύθυνη στάση. Ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Θα ήταν πολύ εύκολο αυτό να το πω. Να κάνω τον ήρωα και να αισθανθώ προς στιγμήν εθνική ανάταση. Ξέρετε ποια θα ήταν η επόμενη μέρα όμως? Ποια εθνική ανάταση θα αισθανόμαστε την επόμενη μέρα? Που θα φεύγαμε από το ευρώ. Που δεν θα είχαμε να πληρώσουμε. Ξέρετε ότι το έλλειμμα μας σήμερα, όχι χθες, σήμερα, είναι όσο ολόκληρη η μισθοδοσία όλων των δημοσίων υπαλλήλων. Πολύ εύκολα λοιπόν να φύγουμε, να πούμε φύγετε. Την επόμενη μέρα δεν θα είχαμε να πληρώσουμε όλους τους δημόσιους υπάλληλους και συνταξιούχους μαζί. Αυτή θα ήταν η εθνική στάση, η πατριωτική στάση, κύριε Τσίπρα. Και βέβαια θα είχαμε χάσει μαζί με αυτό και την μεγάλη ευκαιρία επιτέλους να αλλάξουμε αυτόν τον τόπο. Με λιγότερες επώδυνες διαδικασίες. Διότι αυτές οι διαδικασίες που είναι επώδυνες είναι πολύ λιγότερο επώδυνες από ό,τι θα ήταν εάν είχαμε την καταστροφή. Θέλω να θυμίσω τι συνέβη στην πατρίδα μας όταν χάθηκε η λογική, όταν χάθηκε το μέτρο, όταν επικράτησε όχι δημοκρατικά ο λαός, αλλά όταν έγινε ο όχλος εργαλείο. Εγώ είμαι υπέρ και των διαμαρτυριών και των αυτών, πολύ σωστά, και τη γνήσια κατανοώ αγανάκτηση πάρα πολλών πολιτών. Προσοχή όμως, ποιος προσπαθεί αυτό να το ποδηγετήσει, να γίνει εργαλείο στα χέρια κάποιων που πουλώντας εύκολα και ευχάριστα λόγια να δημιουργήσουν διχασμό. Σκεφτείτε τι έγινε στην ιστορία όταν αυτό έγινε και μοιραστήκαμε στα δύο. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας όταν παραδοσιακές πολιτικές φατρίες της εποχής μαζί με προύχοντες προνομιούχους, δηλαδή της εποχής τουρκοκρατίας, και τους πλειοκτήτες έφτασαν να δολοφονήσουν τον Καποδίστρια επειδή έφτιανε κράτος, επειδή καταργούσε προνόμια, επειδή αποκαθιστούσε την κοινωνική δικαιοσύνη, επειδή έκανε μεταρρυθμίσεις στην παιδεία, επειδή έβαλε φόρους. Θα σας θυμίσω τι έγινε όταν ο Τρικούπης μίλησε για τη χρεοκοπία. Όταν προσπάθησε να βάλει τάξη στη χώρα, όταν μίλησε για την ανάγκη δανεισμού από το εξωτερικό,
και τότε υπήρχαν δήθεν φιλολαϊκές πολιτικές δυνάμεις που πρωτοστατούσαν στο λαϊκισμό και αρνήθηκαν να σταθούν στο ύψος των περιστάσεων. Και ξέρουμε το αποτέλεσμα. Να θυμίσω την τύχη της Ελλάδας το 20, όταν κάποιοι πάλι ξεσήκωσαν το λαό εναντίον της συμμαχίας του Βενιζέλου με τους Ευρωπαίους και φώναζαν «Ήκαδε», όταν έριξαν την κυβέρνηση και έπεσαν τους πολίτες ότι τα δύσκολα πρέπει να τελειώσουν, όταν επικράτησαν και πάλι τα εύκολα λόγια και ευχάριστες υποσχέσεις. Να θυμίσω τι ακολούθησε όταν η Ελλάδα χωρίστηκε στον Εμφύλιο, ή όταν ήρθαν σωτήρες με τον νέο διχασμό μετά το 65, που υπονόμευσαν τη δημοκρατία. Κύριε Τσίπρα, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αρκεί να διαβάσουμε την ιστορία μας για να δούμε πολύ καθαρά πόσο έβλαψε τη χώρα, πόσα χρόνια την πήγε πίσω, κάθε φορά που επικράτησε η έλλειψη ψυχραιμίας, η έλλειψη καθαρής ματιάς, τα ωραία και στρογγυλεμένα λόγια, ο λαϊκισμός, οι αφορισμοί. Οι αφορισμοί που δυστυχώς η παραδοσιακή αριστερά δεν έχει ξεφύγει από τους αφορισμούς. Δεν έχει ξεφύγει από τους αφορισμούς. Μια παράταξη, μια παράδοση που θα έπρεπε να είναι κριτική. Κριτική στη σκέψη, αλλά χρησιμοποιείται αφορισμούς αντί της λογικής. Ας μην κάνουμε το ίδιο λάθος. Η Ελλάδα πρέπει να αντέξει, μπορεί να αντέξει για να αλλάξει. Και να αλλάξει και δημοκρατικά. Αν απ' την άλλη μου πείτε ότι πρέπει να διεκδικήσω αυτά τα χρήματα, ότι πρέπει αυτή η κυβέρνηση να διεκδικήσει αυτά τα χρήματα και τα διεκδικούμε κάθε τρίμηνο, αν νομίζετε λοιπόν ότι πρέπει να διαπραγματευτούμε σκληρά και διαπραγματευόμαστε κάθε φορά σκληρά για τους καλύτερους δυνατούς όρους, τότε πρέπει να είμαστε συνεπείς στη μείωση του ελλείμματος και στις μεγάλες αλλαγές. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ευχάριστο, το μνημόνιο δεν είναι ευχάριστο, το φάρμακο δεν είναι ευχάριστο και η υφεθεραπεία θέλει και αφοσίωση και συνέπεια. Μην φανταστείτε ότι δεν αντιλαμβάνομαι ότι οι συμπολίτες μας περνούν δύσκολες στιγμές. Το ξέρω, είμαι δίπλα τους όσο πιο πολύ μπορώ. Αντιλαμβάνομαι δυσκολίες που περνάνε και οικογενειάρχες και μισθωτοί και άνεργοι και συνταξιούχοι. Όλοι όσοι βλέπουν και εισόδημα να μειώνεται και έχουν δύσβατο δρόμο μπροστά τους. Αγωνιούν για το μέλλον, για τα παιδιά τους, αλλά για αυτούς παλεύουμε, κύριε Τσίπρα. Σήμερα η κοινωνία μας πληρώνει τα λάθη και τις αμαρτίες του παρελθόντος. Κάτι το οποίο εσείς ποτέ δεν αναφέρεστε, σαν να ξεκίνησε η ιστορία του σύμπαντος τον Οκτώβριο του 2009. Θα περάσουμε αναπόφευκτη δοκιμασία και πρέπει να κάνουμε κάθε τι να μην πληρώσουν εκείνοι ή να πληρώσουν λιγότερο εκείνοι που δεν έχουν πράγματι ευθύνες, όπως είναι η νέα γενιά, για τις αμαρτίες και λάθη που άλλοι διέπραξαν. Αυτές οι αγωνίες είναι δικαιολογημένες και η αγανάκτηση δικαιολογημένη, αλλά κάτι όμως υπάρχει που μας έφερε εδώ. Και δεν είναι ούτε το μνημόνιο, ούτε το μεσοπρόθεσμο, ούτε η αύξηση των φόρων. Είναι οι αμαρτίες, τα λάθη, το σύστημα το πολιτικό που πρέπει να αλλάξει, και αυτό πολεμάμε. Που πρέπει να διώξουμε μακριά. Αυτήν την Ελλάδα πρέπει να αλλάξουμε για να μην χρειαζόμαστε καμία επιτήρηση, καμία δουλεία πάνω από το κεφάλι μας. Αυτό είναι το πατριωτικό καθήκον. Αυτό το πατριωτικό καθήκον εγώ και η παράταξη, η κοινωνική αυτή ομάδα, αυτό υπηρετεί. Είναι το ύψιστο χρέος μας και η δέσμευσή μας από το 2009. Και αυτή είναι η εντολή του ελληνικού λαού και το 2009. Να αλλάξουμε την Ελλάδα, και αυτό κάνουμε. Όπως βέβαια και πρέπει να αλλάξουμε και την Ευρώπη, μια συντηρητική, φοβική, εσωστρεφής, εθνικιστική σε πολλές φορές Ευρώπη, να παλέψουμε και για τα ευρωομόλογα, για το φόρο επί των συναλλαγών, όπως προτείνω και θα ήθελα και τη θέση σας, η Εθνοσυνέλευση της Γαλλίας μετά από το ψήφισμα που πέρασε στην πλειοψηφία της Ευρωβουλής της συναδέλφου σοσιαλίστριας Άνης Ποδηματά πρότασης για τον φόρο επί των συναλλαγών στις τράπεζες, ήρθε η Εθνοσυνέλευση τη Γαλλική για να βγάλει ψήφισμα υπέρ αυτής της απόφασης. Θεωρώ ότι και το ελληνικό κοινοβούλιο αυτό θα πρέπει να κάνει. Μπορούμε λοιπόν να δώσουμε μάχες. Μην δίνετε μάχες άγονες, δώστε μάχες για να αλλάξει αυτή η χώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.